Σε απόγνωση έχει οδηγήσει χιλιάδε επαγγελματίε το τσουνάμι των δεσμεύσεων και κατασχέσεων τη εφορία. Για τα σχέση από το μηχανισμό τη Ανεξά τη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ανήθασε ένα εκατομμύριο 721.000 και αυξήθηκαν κατά 12,6% σε σχέση με το 2016. Το ισχύον καθεστώ από δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι έχουν μπει στο μάτι τη εφορία, είναι περίπλοκο ενώ σύμφωνα με τραπεζικέ πηγέ, από την ώρα που θα φτάσει ένα κατασχετήριο στην τράπεζα έω την ώρα που θα αποδοθεί τελικά το ποσό που βρέθηκε ω τραπεζικό λογαριασμό στην εφορία, μπορεί να μεσολαβήσει ακόμα και διάστημα ενό έτου. Η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι η άρση κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων μπορεί να γίνει είτε εφόσον εξοφληθεί πλήρω το ποσό για το οποίο εκδόθηκε το δασκετήριο, είτε εφόσον ο φορολογούμενο υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών. Στην περίπτωση ρύθμιση των οφειλών όμω για το σε σεμπλοκάρισμα του λογαριασμού θα πρέπει να συντρέχουν μια σειρά από προποθέσει. Πιο συγκεκριμένα ορίζεται για παράδειγμα ότι εφόσον υπάρξει υπαγωγή στην υπάγεια ρύθμιση των 12 δόσεων θα πρέπει να έχει εξοπληθεί το 50% τη αρχική βασική δημιζόμενη οφειλή, να έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από τον η κατάσχεση στην αφορά αποκλειστικά σε χρέη που έχουν υπαρχθεί και εξοφληθεί, ενώ το ενδεχόμενο να αλλάξει το καθεστώ άφησε ανοιχτό χθε ο επικεφαλή Αγισάτ Αρχή Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή. Την ίδια στιγμή, μια διαφορετική οπτική στο θέμα των κατασχέσεων που έχουν πάρει τραγικέ διαστάσει εξαιτία τη αδυναμία των φορολογούμενων να ανταποκριθούν στι υποχρεώσει του, έδωσε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ των Δεκανήσεων, Δημήτρη Γκάκη, αναφέροντα πω δεν γίνονται κατασχέσει αλλά αφαίρεση χρημάτων από του λογαριασμού. Δεν είναι κατασχέσει. Είναι. είναι αφαίρεση χρημάτων από κάποιου λογαριασμού. Δεν είναι κατάσχεση λογαριασμού, το λέτε έτσι. Στο 54,2% φτάνουν οι μειώσει στα μεικτά ποσά των συντάξεων από στράτων, με τι νέε συντάξει να αφορούν όσου αποστρατεύτηκαν από Ιούλιο 2016 και μετά, γιατί από τότε ορίστηκε στον νόμο ότι θα ισχύσει ο νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων για του ανιστόλου. Οι πρώτε αποφάσει, όπω αναφέρει ο ελεύθερο τύπο, εκδόθηκαν ήδη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτου και αφορούν στρατιωτικού με έναξι συνταξιοδότηση από 1η 17. 2017. Για παράδειγμα, εάν ένα αρχηγό όμω αποστρατεύτηκε με 35 έτη και 7 μήνε και πήρε σύνταξη στι 29 Μαρτίου 2018. Με το παλιό καθεστώ θα έπαιρνε μεικτά 2.609 ευρώ και 1.513 ευρώ καθαρά προφόρου. Εκεί που μα χρωστούσαν, μα πήραν και το βόδι. Ενώ δηλαδή είμαστε ο κλάδο του ενόπλων δυνάμεων και των των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλεία, οι οποίοι έχουμε υποστεί τι μεγαλύτερε μειώσει στις συντάξει και στα επικουρικά, δηλαδή στις τη συντάξεις 50% στα επικουρικά μέχρι 70%, ενώ βγήκε η απόψη, μας έδωσε τότε η κυβέρνηση Σαμαρά, ας πούμε, το 50%, σε δόσεις φυσικά και αυτά, και τώρα μας δικαίωσε στο Συμβούλιο Επικρατείας να μας δώσουν και το άλλο 50%, και ενώ μας προστάει το κράτος, τώρα έρχεται να μα παρακαρτήσει άλλα 30%. Οι πληστηριασμοί ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων έχουν περάσει πλέον στην ηλεκτρονική εποχή. Γίνονται αποκλειστικά με ένα κλικ, ενώ από τι 27 Απριλίου θα ξεκινήσουν και οι πληστηριασμοί για οφειλέ προ την εφορία. Όσοι γνωστούν στην εφορία, κυρίω μεγάλα ποσά θα δουν ακίνητα και κινητά περιουσιακά στοιχεία να βγαίνουν στο ηλεκτρονικό σφυρί. Ο πληστηριασμό είναι το έσχατο αναγκαστικό μέτρο που παίρνει η εφορία για να εισπράξει τα ληστιπρόθεσμα χρέη. Έχουν προηγηθεί οι δεσμεύσει και οι κατασχέσει περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, στη διάρκεια διάρκεια μία χρονιά, τα θύματα των, των κατασχέσεων αυξήθηκαν κατά 211.021 οφειλέτε, την ίδια στιγμή που η εφορία δεν μπορεί ωστόσο να κατάσχει τα πάντα. Πιο συγκεκριμένα, εξαιρούνται από την κατάσχεση τα πράγματα τη προσωπική χρήση του οφειλέτη και τη οικογένειά του και ιδίω ρούχα, κλινοστρώματα, έπιπλα, τα τρόφιμα και καύσιμη ύλη, τα παράσιμα και τα αναμνηστικά αντικείμενα, τα βιβλία, μουσικά όργανα, εργαλεία τέχνη που προορίζονται για την επιστημονική ή καλλιτεχνική γενικότερα πνευματική μόρφωση.